Η Συμμαχία Πολιτών είχε συμμετοχή και παρουσία χθες στην συζήτηση που έγινε στο Δημοτικό Θέατρο για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Παρατηρήσαμε ότι η πρότασή μας, η οποία ήταν και στο προεκλογικό μας πρόγραμμα, οι βασικές αρχές τις οποίες είχαμε από τότε θέσει, άρχισαν να γίνονται αποδεκτές από ευρύτερα από πολλούς άλλους χώρους. Δηλαδή, η ανακύκλωση, τα τέσσερα ρεύματα με τους κάδους που θα μειώνουν τον όγκο των απορριμμάτων, η κομποστοποίηση, η διαλογή στην πηγή, η διαχείριση από τους Δήμους και του υπολείμματος με διαδημοτική συνεργασία. Είναι βασικές αρχές που με μεγάλη καθυστέρηση αρχίζουν να αποδέχονται πολλοί δήμαρχοι. Εμείς, επειδή έχουμε πάγιες θέσεις, παραμένουμε στην αρχική μας θέση και την έχουμε στηρίξει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, κατά περίπτωση, όταν συζητήθηκε. Έχω να κάνω όμως μερικές παρατηρήσεις στην χθεσινή συζήτηση, η οποία έγινε πρώτον πολύ αργά. Άργησαν πολύ οι δήμαρχοι της περιφέρειας Πελοποννήσου να συζητήσουν ένα, όχι πολλά, γιατί χθες ακούσαμε πολλά σχέδια, τα οποία δεν πολλές φορές συνεργάζονται μεταξύ τους. Άργησαν οι δήμαρχοι να παρουσιάσουν ένα εναλλακτικό, ολοκληρωμένο, ρεαλιστικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων. Και έχασαν χρόνο και έχασαν χρήμα. Ανέφερα, για παράδειγμα, τι έκαναν οι φρόνιμοι δήμαρχοι στην περιφέρεια της Κρήτης, όπου πήραν επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση πολλών εκατομμυρίων ευρώ, 100% επιδότηση, για να κάνουν τα συστήματα διαχείρισής τους, τα οποία λειτουργούν σήμερα και επιτρέπουν στους πολίτες να πληρώνουν ένα πολύ χαμηλό κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων. Οι δήμαρχοι της Πελοποννήσου δεν το έκαναν αυτό. Και είναι μια πολύ μεγάλη παράληψη, αδιαφορία, έλλειμμα διαχείρισης, οι υπηρεσίες δεν είχαν στελεχωθεί επαρκώς, δεν ξέρω, αλλά πάντως είναι, το γεγονός παραμένει. Χάθηκαν από τους δημάρχους της περιφέρειας Πελοποννήσου οι ευκαιρίες που είχαν δημιουργηθεί να βελτιωθούν οι υποδομές και να αξιοποιηθούν τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως έπρεπε. Τώρα, το διατάφτα. Έχουμε μία πρόταση η οποία υπάρχει και δρομολογήθηκε αυτή της περιφέρειας και της Τέρνα. Ελέγχθη από την κυβέρνηση ότι μπορεί να βελτιωθεί και ενδεχομένως συμβεί αυτό. Έτσι αναφέρθηκε στους δημάρχους από τον κύριο Φλαμπουράρη και στην μείωση της ελάχιστης ποσότητας εγγυημένης που πρέπει οι Δήμοι να προσφέρουν, σημαντική μείωση, και στην τιμή. Αλλά παρόλα αυτά παραμένει ένα σημαντικά μεγάλο περιθώριο στους Δήμους να κάνουν την τοπική διαχείριση, να κάνουν την μείωση των απορριμμάτων τα οποία θα καταλήγουν σε χυτή, και γι' αυτό επιβάλλεται οι Δήμοι το συντομότερο δυνατό να αναπτύξουν ένα σχέδιο που θα καθορίζει το ρόλο τους, αλλά το σχέδιο αυτό θα πρέπει να είναι κοστολογημένο, ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο. Χθες ακούσαμε πάρα πολλά πράγματα, μισές αλήθειες από πολλούς, οι οποίες όμως δεν δημιουργούν την εντύπωση στους δημότες ότι έχουν ειλικρινή και πλήρη ενημέρωση. Πρέπει να ακουστούν τα ακριβή κόστη και αν δείτε στη δική μου την εισήγηση ανέφερα πολύ συγκεκριμένα στοιχεία για το πώς υπολογίζουμε εμείς το κόστος, το πλήρες κόστος, το οποίο πρέπει ο καθένας να πει και από τους δημάρχους και από το ΦΟΣΔΑ και αλλού, το πλήρες κόστος για τους δημότες. Γιατί το ενδιαφέρον μας, της Συμμαχίας Πολιτών, είναι να μειωθεί όσο γίνεται περισσότερο το κόστος και ξέρουμε όλοι ότι τα σκουπίδια και στο εξωτερικό είναι μια χρυσοφόρος επένδυση. Δηλαδή, μπορεί να βγάλει κανείς λεφτά από τα σκουπίδια, πόσο μάλλον να μην επιβαρύνει τους δημότες με αυξημένα δημοτικά τέλη. Και επιτέλους, πρέπει να υπάρξει συνεργασία ανάμεσα στους Δήμους και τις Δημοτικές Παρατάξεις και να συμφωνήσουμε σε συγκεκριμένο κοστολογημένο σχέδιο το οποίο θα προχωρήσουμε από εδώ και στο εξής, είτε αυτό το σχέδιο προχωρήσει με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλον. Εμείς αποφύγαμε, όπως είδατε, να τοποθετηθούμε για την πρόταση της Τέρνα ή οτιδήποτε άλλο, γιατί θεωρούμε ότι εκείνο το οποίο είναι το καλύτερο που έχουν να κάνουν οι Δήμοι, να ρυθμίσουν τα του οίκου τους, δηλαδή να προβάλλουν ένα σχέδιο, ένα, το οποίο θα είναι μια πιστική, εναλλακτική λύση. Αυτό χρειάζεται αυτή τη στιγμή και αυτή η λύση δεν υπάρχει μέχρι σήμερα.
λεπτομέρειες πάνω στο θέμα αυτό και ο κύριος Λάμπρος Κωστάρας αλλά και ο κύριος Κώστας Δημητρόπουλος που έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα από την πλευρά της Συμμαχίας Πολιτών θα σας αναπτύξουν και θα σας απαντήσουν σε ερωτήσεις που ενδεχομένως έχετε. Έχουν να κάνουν με την όλη διαδικασία διότι αυτό που συνέβη χθες προφανέστατα δεν είναι διαβούλευση. Δεν είναι διαβούλευση να μην μιλάνε οι πολίτες, δεν είναι διαβούλευση να μην υπάρχουν δημοτικοί σύμβουλοι, δεν είναι διαβούλευση να μην μιλάνε οι παραγωγικοί φορείς. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες των απορριμμάτων και αυτοί που πληρώνουν τα δημοτικά τέλη. Άρα λοιπόν η πρώτη παρατήρηση είναι ότι μιλήσαν μόνο οι δήμαρχοι, κυρίως οι δήμαρχοι, και αυτό βέβαια έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί ήταν και αποκαλυπτικό. Προσέξτε λοιπόν τι συμβαίνει. Ο ένας δήμαρχος Κοινωρίας ήδη έχει αναθέσει εξ ολοκλήρου τη διαχείριση σε ιδιώτη και πληρώνει ένα συγκεκριμένο ποσό. Ο κύριος Σωματικός είπε ότι δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα τι θα κάνουμε το υπόλοιπο, αν θα είναι χιτή ή κάτι άλλο. Άρα, μέσα στην πρότασή του δεν ξέρουμε, δεν είναι ολοκληρωμένο σχέδιο καταρχήν. Έχουμε μια μετάλλαξη βέβαια του κύριου Πνευματικού εδώ, διότι χθες εμφάνισε τον κύριο Κεφαλά από την Προσυνάτο ως επιστημονικό σύμβουλο. Ο κύριος Κεφαλάς μας έκανε την τιμή βέβαια να κάνει μια παρουσίαση, η οποία ήταν πρακτικά το πρόγραμμα της Συμμαχίας Πολιτών. Το ερώτημα είναι ότι αν ο κύριος Κεφαλάς είναι πράγματι επιστημονικό σύμβουλο ως Προσυνάτο κύριου Πνευματικού. Μάλλον ο κύριος Πνευματικός καταργεί το πρόγραμμά του και υιοθετεί την πρόταση συμμαχίας. Νομίζω ότι πρέπει να το πει. Ο κύριος Καμπόσος είπε ότι το πρόγραμμα, το τοπικό το οποίο προτείνει, παράγει δέματα, αποσύμμεκτα απορρίμματα. Και όταν το ρώτησα τι θα τα κάνει αυτά τα δέματα, είπε υπάρχει τσιμετοβιομηχανία, δηλαδή καύση. Ή δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα. Εδώ έχουμε λοιπόν μια άλλη εκδοχή για το υπόλοιπο. Ο κύριος Παυλής, ο δήμαρχος Τρίπολης, είχε μια άλλη τρίτη εκδοχή, ότι. Εγώ έψαξα, λέει, επιστημονικά το πράγμα και δεν υπάρχει πόλεμο, αλλά δεν χρειάζεται χιτή. Άρα οι επαναστάτες δήμαρχοι πρέπει μεταξύ τους να συνοηθούν, να αποφασίσουν τελικά και να διαβάσουν και να διαβαστούν, θα έλεγα. Εμείς η άποψή μας είναι ότι δεν ψάχνουμε να δούμε πόσα τούλιδες έχουμε αυτή τη στιγμή ή πόσα διάφορα σχέδια υπάρχουν. Θεωρούμε κάτι απλό. Ξεκινάμε από αυτό που είπε ο κ. Κεφαλάς. Υπάρχει εθνικός σχεδιασμός που είναι νόμος του κράτους και θέλει. Τα επόμενα χρόνια, μέχρι το 2020, 50% ανακύκλωση. Κανένας δήμαρχος δεν έχει δεσμευτεί μέχρι στιγμής με συγκεκριμένο σχέδιο να πετύχει τον εθνικό στόχο και αυτό που είναι υποχρεωμένος ο ίδιος δια νόμου να δώσει στους πολίτες. Αν κάποιος λοιπόν σέβεται την τσέπη των πολιτών, αν κάποιος σέβεται το περιβάλλον, το πρώτο πράγμα πρέπει να κάνει και αν θέλει πράγματι να αντισταθεί σε άλλα σχέδια, θα πρέπει να μειώσει τα απορρίμματα. Αυτό δεν το έχει κάνει κανένας και δεν ήρθε κανένας δήμαρχος να πει ότι εγώ, κύριε, έχω σχέδιο με το οποίο τα επόμενα χρόνια, αν το εφαρμόσω, θα καταφέρω να πάω την ανακύκλωση στο 50%. Ξέρουμε και το καταψηφίσαμε ως συμμαχία και το αναδείξαμε και ενημερώσαμε ότι ο πρόσφατος διαγωνισμός, ο οποίος υπήρξε φυσικά και άγωνος, γιατί τεχνικά δεν ήταν άρτιος, πήγε να διαχειριστεί σύμμεκτα απορρίμματα. Είναι λογικό. Ξέρετε ότι εδώ και 10 χρόνια. Σύσσωμη η κορινθιακή κοινωνία ζητάει ανακύκλωση, ζητάει και εκεί κομποστοποίηση. Όλα αυτά δεν περπατήσανε και όχι μόνο στην Κόρινθο. Ένα ζήτημα τώρα που λένε οι δήμαρχοι που έχει να κάνει με το θέμα των ελάχιστων ποσοτήτων που υποτίθεται απαιτεί η Τέρνα προκειμένου να προχωρήσει το σχέδιο Τατούλη. Μα τις ποσότητες οι ίδιοι τις έδωσαν στην Τέρνα και στον κύριο Τατούλη. Είχαν ευκαιρία το 2011 να διαπραγματευτούν, οι ίδιοι είπαν ποια είναι η παραγωγή των αποβλήτων. Βεβαίως να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια κανένας Δήμος και κυρίως ο Δήμος Κορινθίων ποτέ με διαφανή τρόπο δεν δημοσιοποίησε πραγματικά στοιχεία για τα σκουπίδια. Αυτό που κάναμε σαν Συμμαχία Πολιτών είναι ότι χαιρόμαστε που επιτέλους η Προσυνάτ που υπήρξε η βάση μας για να επεξεργαστούμε το αυτονόητο. Ανεξάρτητα από οποιοδήποτε σχέδιο Τατούλη, κάθε Δήμος πρέπει να έχει ένα διαρκές τοπικό σχέδιο διαχείρισης. Γιατί? Γιατί ο Δήμος είναι υποχρεωμένος από τον νόμο να φέρει 50% ανακύκλωση. Άρα λοιπόν, εμείς αυτό που κάνουμε είναι ότι δημοσιοποιήσαμε και χθες 20 βήματα με τα οποία προτείνουμε προς διαπαραταξιακή δημόσια διαβούλευση συγκεκριμένες ενέργειες, οι οποίες όχι μόνο είναι στις αρμοδιότητες του Δήμου, είναι και νόμιμη και αν θέλετε αυτονόητη υποχρέωση. Είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλίσει κανείς ότι θα πέσει στα δημοτικά τέλη. Κάτι τελευταίο σε σχέση με το κόστος. Αυτά τα δάκρυα σε σχέση με το ότι κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, ενδιαφέρονται για το τι πληρώνουν οι πολίτες, νομίζω ότι στην πράξη ως συμπεριφορά πολιτική δεν το έχουμε δει τα τελευταία 10 χρόνια. Ξεχνάμε το χθες. Και ο κύριος Δανόπουλος έκανε μια υπέρβαση πάλι χθες και είπε: είμαστε εδώ να συζητήσουμε, αλλά να κάνουμε ουσιαστική διαβούλευση.
Έχουμε ένα σχέδιο. Αυτό το σχέδιο, ξέρετε, με απλό σεβασμό στη θεσμική λειτουργία του Δήμου, κάποτε πρέπει να συζητηθεί. Και να πω επίσης ότι και από την πλευρά της πρωτοβουλίας και του κ. Ψωγιανόπουλου είχαν κατατεθεί απόψεις στο παρελθόν, οι οποίες ήταν απόψεις που μοιάζουν με τις θέσεις που συνά. Δεν κατανοώ για ποιο λόγο πρέπει να μπούμε σε ένα ψευτοδίλημα, σε ένα επικοινωνιακό, πολιτικό, πολεμικό περιβάλλον που λέει ναι ή όχι στον Τατούλη. Να αρχίζουν, μας είπε χθες ο κ. Πνευματικός για κάποιες συναντήσεις με βουλευτές και υπουργούς σε κλειστά γραφεία, αλλά δεν είπε τι έγινε. Άρα, αυτό που θα πω και κλείνοντας είναι ότι εμένουμε σε αυτό που ονομάζουμε διαφάνεια, εμένουμε σε αυτό το οποίο στο πρόγραμμα η Συμμαχία έγραφε ότι τα σκουπίδια πρέπει να διαχειρίζονται από το Δήμο. Και ξέρετε κάτι, χθες αποκαλύφθηκε κάτι απλό. Δεν είναι ότι αυτό εμείς πιστεύουμε ιδεολογικά. Είναι ότι αυτό λέει ο νόμος και λέει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα συμφωνήσω με τους δύο προαλήσεντες, τον επικεφαλής της Συμμαχίας Πολιτών, τον κύριο Νανόπουλο, και τον κύριο Λάμπρο Κοστάρα, ότι όντως εχθές διαπιστώσαμε ότι οι δήμαρχοι σε πολλά εισαγωγικά επαναστάτες δεν είχαν κοινή πλεύση. Από τη στιγμή που δεν είχαν ένα κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο και τόσα χρόνια δεν είχαν καταθέσει ποτέ καμία ολοκληρωμένη μελέτη διαχείρισης απορριμμάτων. Άρα, με λίγα λόγια, να μην βλέπουμε, όπως είπε και ο κύριος Λάμπρος, δάκρυα πλέον από τους δημάρχους επαναστάτες, ότι τι γίνεται με την τσέπη των συμπολιτών μας και των δημοτών μας που θα επιβαρυνθούν κατά 82% αύξηση δημοτικών εντελών, διότι με την απραξία τους, με την αμέλειά τους τόσων ετών και κρυβόμενοι πίσω από υποσχέσεις φλούδινες διαφόρων παρελθουσών περιφερειακών αρχών, να μην κάθονται και μας λένε ότι αυτή τη στιγμή τι θα γίνει με τους δημότες και ότι στα δημοτικά τους συμβούλια δεν μπορούν να ψηφίσουν τέτοια αύξηση. Αυτοί είναι οι υπεύθυνοι, είναι όλοι τους υπεύθυνοι, από τη στιγμή που δεν υλοποίησαν ποτέ ρεύματα, ποτέ ολοκληρωμένη τοπική διαχείριση. Εμείς εμένουμε στις απόψεις μας της τοπικής διαχείρισης. Θέλουμε το πρόγραμμά μας να σεβαστεί από την σημερινή Δημοτική Αρχή και να κάτσει επιτέλους να παραδεχτεί ότι με αυτό το σχέδιο μπορεί να βρεθεί η λύση σε χαμηλά κόστη. Άρα οι ίδιοι οδήγησαν, με λίγα λόγια, τους συνδημότες μας και τους πολίτες της Πελοποννήσου στις φαραωνικές κατά αυτούς λύσεις. Αυτοί με την αμέλειά τους και την απραξία τους. Στο ΦΟΣΔΑ δεν είδαμε ποτέ να υπάρχει συνοχή, σύμπνοια μεταξύ των δημάρχων. Ο κάθε Δήμος κοιτάει να εξυπηρετήσει τα δικά του συμφέροντα και καλώς πράττει, γιατί άλλοι Δήμοι είναι μεγάλοι και άλλοι είναι μικροί. Π.χ. ο Δήμος Κοινουρίας έχει πολύ λιγότερο όγκο απορριμμάτων λόγω ότι είναι μικρός πληθυσμιακά. Στην Κόρυθο έχουμε ζυγολόγια. Στο Δήμο Κορυνθίων ξέρουμε ποιος είναι ο ακριβής όγκος των απορριμμάτων που καταναλώνουμε ετησίως. Όχι. Υπάρχει μια ασάφεια στους αριθμούς αυτούς. Δεν έχουμε ούτε επίσημα ζυγολόγια. Ο κύριος Πνευματικός δηλώνει ότι έχει 15 με 20.000, άλλοτε 25, ούτε ο ίδιος γνωρίζει, ούτε έχει ποτέ παρουσιάσει επίσημα στοιχεία στο Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε στους συμπολίτες μας. Άρα, με ποια μελέτη, με ποια στοιχεία θα πάει να δημιουργήσει τοπική διαχείριση? Εγώ υποπτεύομαι και το λέω ίσως και σαφώς ότι μάλλον οι επαναστάτες δήμαρχοι θέλουν να φτιάξουν μια μικρή τέρνα, μικρότερης φαρανοϊκής λύσης δηλαδή. Με λίγα λόγια, με το υπόλοιπο τι θα γίνει? Από τη στιγμή που δεν έχουν ούτε ανακύκλωση, ούτε κοπωστοποίηση, για ποια λύση μιλάνε? Δεν έχουν κανένα σχέδιο. Βαράνε πιστολιές στον αέρα αβολίδωτες. Καθαρά για επικοινωνιακά τεχνάσματα. Ας σταματήσουμε επιτέλους να εμπέζουμε τους συνδημότες μας και τους συμπολίτες μας και ας έρθουμε στο τραπέζι να συζητήσουμε σοβαρά για υλοποιήσιμες, ρεαλιστικές λύσεις. Να σας πω κάτι πρώτα και μετά. Συνοψίζοντας στο θέμα της τακτικής που ακολουθείται σήμερα από τους δημάρχους, θεωρώ ότι είναι λάθος. Με λεονταρισμούς, επαναστατική, γυμναστική και επικοινωνιακά τεχνάσματα δεν κερδίζεις μάχες. Χρειάζεται να υπάρξει μια πρόταση και είμαστε στη διάθεση του οποιοδήποτε ενδιαφερομένου να βοηθήσουμε σαν Συμμαχία Πολιτών, που να προβλέπει το σχέδιο, τη χρηματοδότηση, πώς είναι τα χρήματα, από πού θα βρεθούν, πώς θα στοιχήσει για τους δημότες, πότε θα βρεθούν οι αδειοδοτήσεις, ποιες θα είναι οι υποδομές και η επεξεργασία, και όλα αυτά
πώς θα υλοποιηθούν σε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Αν δεν υπάρχει ένα σχέδιο με αυτά τα χαρακτηριστικά, νομίζω ότι όλες οι άλλες προσπάθειες είναι χωρίς αποτέλεσμα.